Ιωαννίδου και το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Κυρία Θεοδωρίδου, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Η συγκρατημένη χαρά με την αποκλιμάκωση της πανδημίας COVID στη χώρα μας σκιάζεται από τα αναπάντεχα μαύρα σύννεφα του πολέμου στην Ουκρανία. Μεταξύ των καταστροφών που προκαλούν οι πολεμικές σειράξεις σε όλους τους τομείς της ζωής μας, θα ήθελα να θυμίσω και την ανατροπή των μηχανισμών ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων που προλαμβάνονται με τους εμβολιασμούς. Η μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης ενός πληθυσμού λόγω των συνθήκων πολέμων οδηγεί σε ανάδυση, εμφάνιση λοιμωδών νοσημάτων και ακύρωση της παγκόσμιας προσπάθειας εκρήδιζωσης αυτών των νοσημάτων. Ένα παράδειγμα, η Συρία. Μετά από 13 χρόνια που ήταν ελεύθερη από πολιομιελίτιδα, λόγω του πολέμου μεταξύ 2011-2017 με καταράκωση του συστήματος υγείας της και με την εμβολιαστική κάλυψη από το πολύ καλό ποσοστό άνω του 80% να μειώνεται στο 41%, είχε την επανεμφάνιση 35 περιπτώσεων πολιομιελίτιδος μέσα σε 3 μήνες, ένα γεγονός το οποίο σήμανε συναγερμό για ενδεχόμενη διασπορά σε γειτονικές χώρες αλλά και στην Ευρώπη. Άλλη μια φορά δηλαδή γίνεται σαφές ότι σε καμιά χώρα δεν είναι άνωση στα μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήματα. Στην επιδημία του COVID καθημερινά, χωρίς να το έχουμε πολύ συνειδητοποιήσει, χρησιμοποιούμε όρους πολεμικούς. Ο ιός, αόρατος εχθρός, τα εμβόλια, όπλα, τα αντισώματα, στρατιώτες, η ανοσία με πρώτο και δεύτερο μέτωπο, η αντίσταση ή τα αναχώματα. Ακόμη όμως δεν δικαιούμεθα να χρησιμοποιήσουμε σε αυτόν τον λεκτικό πόλεμο τη λέξη ειρήνης, γιατί υπάρχουν θέματα και η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής. Με βάση πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και απορίες ή διευκρινήσεις, θα ήθελα να αναφερθώ στις συστάσεις εμβολιασμού των ανοσοκατασταλμένων, ενός σημαντικού πληθυσμού συμπολιτών μας με μεγάλη ετερογένεια λόγω των διαφορετικών νοσημάτων και θεραπείων. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Επιτροπή, για τα ανοσοκατασταλμένα άτομα συστήνονται τα παρακάτω, αυτά που θα αναφέρω. Για τον εμβολιασμό ατόμων, παιδιών, εφήβων ηλικίας 5 έως 17 ετών με ανοσοκαταστολή συστήνεται ενισχυτική δόση, τρίτη δόση, η οποία πρέπει να γίνεται 4 εβδομάδες από την χορήγηση της δεύτερης δόσης, και στην ομάδα αυτή ανήκουν οι εξής κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι ίδιες τόσο για παιδιά και εφήβους όσο και για ενήλικες. Είναι τα άτομα με καρκίνο συμπαγούς οργάνου ή αιματολογικός καρκίνος υποαγωγή, άτομα με μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και αιμοποιητικών κυττάρων υποαγωγή, πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, λίμωξη από HIV με CD4 με λυμφοκύτταρα κάτω από 200. Νοσήματα για τα οποία χορηγείται θεραπεία με υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών ή άλλων φαρμάκων που μπορεί να καταστήλουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Και φυσικά, επειδή όλες οι περιπτώσεις δεν μπορούν να καλυφθούν, θα υπάρχουν καταστάσεις ανοσοκαταστολής πέραν αυτών των κατηγοριών που αναφέρθηκα και που θα πρέπει να εμβολιάζονται σύμφωνα με τη σύσταση του θεράποντος ιατρού. Δεύτερη κατηγορία είναι ο εμβολιασμός με αναμνηστική δόση, τέταρτη δόση,
ενηλίκων με ανοσοκαταστολή, με άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Η αναμνηστική δόση, αυτή η τέταρτη δόση σε ενήλικες, διενεργείται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την χορήγηση της τρίτης δόσης σε όσους ανήκουν στις κατηγορίες που προανέφερα. Η ανοσιακή απόκριση στα εμβόλια κατά του COVID έχει αποτελέσει θέμα για πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες. Θα αναφερθώ σε μελέτες που έχουν γίνει και στη χώρα μας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και από τη Θεσσαλονίκη. Και πρώτη μια μελέτη που διεξήχθη από την Μονάδα Μεσογειακής Ανεμίας, την πρώτη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τη θεραπευτική κλινική, με την επίβλεψη των καθηγητών Αντώνη Κατάμη, κύριου Τέρπου και του πρίτανη του κύριου Δημόπουλου. Σύμφωνα με την εργασία αυτή, ελέγχθηκε η ανοσοαπόκριση, παραγωγή δηλαδή αντισωμάτων, σε ασθενείς με β' μεσογειακή ανεμία, σε 3 διαφορετικούς χρόνους πριν τον εμβολιασμό, 1 μήνα μετά την δεύτερη δόση, και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με 77 υγιή άτομα. Η μέθοδος ελέγχου της ανοσοαπόκρισης ήταν ο προσδιορισμός των εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Μεταξύ λοιπόν των 2 αυτών ομάδων δεν διαπιστώθηκε διαφορά στην ανοσοαπόκριση, ένα δείγμα σημαντικό της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, mRNA εμβόλια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την μελέτη. Η μελέτη βέβαια συνεχίζεται για να διαπιστωθεί και η διάρκεια αυτής της ανοσίας. Εκτός από τα άτομα με την β' μεσογειακή, την ομόζυγο β' μεσογειακή ανεμία, μελέτη η οποία προηγούμενη παρέλειψα να πω ότι έχει δημοσιευτεί στο British Journal of Hematology. Εκτός λοιπόν από αυτή τη μελέτη που αφορά σε άτομα με μεσογειακή ανεμία, έχει γίνει ανάλογη μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για άτομα με δρεπανοκυταρική ανεμία, με αντίστοιχα αποτελέσματα, δηλαδή ικανοποιητικής ανοσοαναπόκρισης αυτών των ατόμων που θεωρούνται ότι είναι ευάλωτα στις λοιμώξεις. Με την ευκαιρία της αναφοράς των ατόμων με β' μεσογειακή ανεμία, να θυμίσω ότι τα άτομα αυτά εξαρτώνται από την μετάγγιση μηνιαία του αίματος και αυτή είναι μια σημαντική προσφορά που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Να υπογραμμίσω ότι τα εμβόλια COVID είναι αδρανοποιημένα ή περιέχουν μη ζωντανούς ιούς που δεν αναπαράγονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μία χρονική περίοδος αποκλεισμού για την αιμοδοσία. Επομένως, ακόμη και ένας που εμβολιάζεται μπορεί να περιμένει λίγες μέρες, αν έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο, αλλά μέσα σε χρόνο, συνήθως μιας εβδομάδας, μπορεί να δώσει το αίμα και να έχουμε όλοι υπόψη μας ότι το αίμα έχει ημερομηνία λήξης και η ανάγκη προσφοράς αίματος είναι συνεχής. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε μελέτες που ο στόχος τους ήταν η διερεύνηση της διάρκειας προστασίας από το εμβόλιο έναντι της λίμωξης SARS. Από την αρμόδια διεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενέβη, με κύριο ερευνητή τον Ντάνιελ Φέκιν, έγινε μια συστηματική ανασκόπηση, μια μεταανάλυση όλων των σχετικών μελετών με θέμα την αποτελεσματικότητα των εμβολίων σε διαφορετικούς χρόνους μετά τον πλήρη εμβολιασμό. Η μελέτη έγινε πριν την επικράτηση της παραλλαγής Όμικρον και δημοσιεύεται στο Lancet. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της μελέτης,
6 μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι μόλυνσης και συμπτωματικής νόσου COVID μειώθηκε κατά 20-30% και με τα 4 εμβόλια που χρησιμοποιήθηκαν. Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα έναντι της σοβαρής νόσου διατηρήθηκε άνω του 70% με μικρή μείωση της τάξης του 10% στους 6 μήνες. Να θυμίσω ότι ο βασικός εμβολιασμός είναι με τις 2 δόσεις του εμβολίου. Αποτελεί λοιπόν η μελέτη αυτή την πρώτη συστηματική ανασκόπηση που δείχνει το μέγεθος της μείωσης της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το χρόνο μετά τον πλήρη βασικό εμβολιασμό, όπως και την έκβαση της νόσου. Η μείωση φυσικά οφείλεται στην κυρίως φθορά των αντισωμάτων και την εμφάνιση των μεταλλάξεων. Τα ευρήματα είναι σημαντικά για την διαμόρφωση, όπως είναι κατανοητό, των σχημάτων, ιδίως των αναμνηστικών δόσεων, που απασχολούν ιδιαίτερα όλα τα κράτη. Επειδή η επιθυμία όλων και είναι η λήξη του πολέμου που παρακολουθούμε ως θεατές, θα αναφέρω κλείνοντας τα λόγια του μεγάλου πνευματικού ηγέτη Μαχάτμα Γκάντι. Την ημέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θεοδωρίδου. Το λόγο έχει ο κύριος Θεμιστοκλέους. Καλησπέρα. Ξεπεράσαμε τα 20.145.000 εμβολιασμούς. Περισσότερο από 7.850.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74,9% του γενικού πληθυσμού, είναι ακριβώς τον ίδιο με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 84,4% του ενήλικου πληθυσμού, ενώ αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 85,4%. Περισσότερο από 7.530.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 71,7% του γενικού πληθυσμού και 80,6% επί του ενήλικου πληθυσμού. Και εδώ αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 71,7% και στο γενικό πληθυσμό 82,7%. Δικαιούχοι αναμνηστικής δόσης είναι 5.841.000. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 5.350.000 εμβολιασμοί, ποσοστό 92%, και ακόμη 75.000 συμπολίτες μας, ποσοστό 1,3%, έχει προγραμματίσει το ραντεβού του. Από τα 5.376.000 συμπολίτες μας που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 7 μήνες για τα ειδοσικά και 3 μήνες για το μονοδοσικό της εμβόλιο της Johnson & Johnson, έχει εμβολιαστεί με αναμνηστική δόση το 96% και μόνο ένα 4% δεν έχει πραγματοποιήσει την αναμνηστική δόση. Σε σχέση με το εμβόλιο Novavax, η εταιρεία επιβεβαίωσε την πρώτη παράδοση την ερχόμενη Τετάρτη, και έτσι η πλατφόρμα για να μπορεί να κλείσουν οι πολίτες που θέλουν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Novavax θα ανοίξει αύριο μέχρι το μεσημέρι. Επενθυμίσω εδώ ότι οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Novavax κλείνονται μόνο για τον βασικό εμβολιασμό και δεν πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή εμβολιασμός με Novavax για αναμνηστική δόση. Ο πρώτος εμβολιασμός με το εμβόλιο της Novavax θα γίνει το Σάββατο 5 Τρίτου. Σε σχέση με το διοικητικό πρόστιμο, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα καταλογισμός των πρώτων διοικητικών προστίμων που αφορούν το μήνα Ιανουάριο σε 317.962 πολίτες και τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει το διοικητικό πρόστιμο για το μήνα Φεβρουάριο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. Να περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Η κυρία Προκόπη από το News Bomb. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω με αφορμή την Βρετανία, η οποία προχωράει σε άρση όλων των περιορισμών ή σχεδόν όλων σε σύντομο διάστημα, και ταυτόχρονα όμως θεσμοθετεί την τέταρτη δόση εκτός από τους ανοσοκατασταλμένους και για όλους τους πολίτες άνω των 75 ετών. Θεωρείτε ότι η άρση των περιορισμών θα φέρει νωρίτερα τέταρτη δόση και στη χώρα μας, νωρίτερα εννοώ πριν από το φθινόπωρο, για πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας? Ευχαριστώ. Όπως τελείωσα, νομίζω άφησα ότι
η χορήγηση της τέταρτης δόσης είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλα τα κράτη και ήδη υπάρχουν πληροφορίες και για την Αγγλία που έχει εγκρίνει την τέταρτη δόση για τα άτομα άνω των 75 ετών και την θετική τοποθέτηση και της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών για την χορήγηση τέταρτης δόσης. Αυτό είναι η μία όψη. Η δεύτερη είναι ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και αυξάνονται πληροφορίες από επιστημονικές μελέτες ότι η ανοσία από τους εμβολιασμούς, από τις δύο και ιδιαίτερα από τις τρεις δόσεις, προφυλάσσει για μακρό χρονικό διάστημα. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση εάν μια τέταρτη δόση έχει να προσφέρει περισσότερα από ότι ίσως μια τέταρτη δόση ενός άλλου εμβολίου, διότι για τέταρτη δόση μιλάμε τώρα για επανάληψη των εμβολίων που έχουμε, αν θα προσφέρει περισσότερο ένα εμβόλιο το οποίο θα φτιαχτεί ειδικά για πιο ευρεία κάλυψη περισσότερων στελεχών του ιού. Θα μας απασχολήσει το θέμα της τέταρτης δόσης, αλλά κρατήστε στα κατά νου ότι η ανοσία φαίνεται ότι είναι καλή και διαρκής, δηλαδή ότι ξεπερνάει όχι μόνο τους 6 μήνες, αλλά ίσως και το χρόνο και ότι αν θα χρειαστεί μια πρόσθετη δόση θα πρέπει να έχει βρεθεί ότι θα προσφέρει πολλά περισσότερα στο νοσιακό σύστημα από ότι η επανάληψη ενός εμβολίου όπως αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί και για τις τρεις δόσεις. Η κυρία Κοστάρα από το InfoKids και το Capital.gr. Καλησπέρα σας. Να ρωτήσω κύριε Θεμιστοκλέους να μας πείτε ποια είναι η πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης, του εμβολιαστικού ρυθμού και αν αληθεύει ότι τα ραντεβού που κλείνονται τις τελευταίες μέρες είναι πιο αυξημένα από ό,τι στο παρελθόν. Και κυρία Θεοδωρίδου, αν έχετε εικόνα για τα παιδάκια που νοσηλεύονται με το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, αν έχει αυξηθεί ή μειωθεί ο αριθμός τους. Και δεν άκουσα αν είπατε για τέταρτη δόση στις ηλικίες 12-17 ανασοκατασταλμένων παιδιών. Ευχαριστώ. Καταρχήν για το θέμα του MISC, του πολυσυστηματικού φλεγμονώδους συνδρόμου, να σας πω ότι είχε αναφερθεί ένας αριθμός 119 κρουσμάτων πριν λίγο καιρό. Εικόνα δεν έχω, δεν είμαι σε νοσοκομείο, αλλά από τους συναδέλφους που υπηρετούν στα μεγάλα παιδιατρικά κέντρα αναφέρουν ότι υπάρχουν περιπτώσεις, επομένως το νούμερο αυτό θα πρέπει να έχει αυξηθεί. Είναι ένα υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα το MISC. Και πληθαίνουν και οι πληροφορίες από τη Διεθνή Βιβλιογραφία ότι ο εμβολιασμός, έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν σε αυτό, μειώνει τις περιπτώσεις MISC. Και μάλιστα έχει πάρει τώρα και συγκεκριμένα νούμερα η σχέση μεταξύ MISC σε εμβολιασμένα παιδιά και σε ανεμβολίαστα. Είναι μία περίπτωση στο εκατομμύριο στα εμβολιασμένα παιδιά και 200 περιπτώσεις στο εκατομμύριο στα ανεμβολίαστα. Είναι αριθμοί που δίνονται από μια πρόσφατη αναφορά. Για το θέμα της τέταρτης δόσης, όχι, δεν έχει δοθεί τέταρτη δόση στα νοσοκατασταλμένα. Μόλις ακούσατε ότι χορηγείται η ενισχυτική τρίτη δόση εμβολίου, είναι πολύ κοντά δηλαδή η χορήγηση της τρίτης δόσης στα νοσοκατασταλμένα παιδιά, αλλά είναι ένας πληθυσμός ο οποίος εν αυτέτο χρόνο θα χρειαστεί να εμβολιαστεί και με τέταρτη δόση. Ναι, τα στοιχεία για το εμβολιαστικό πρόγραμμα, τα ποσοστά σας τα έχω δώσει, είναι αυτά που είμαστε στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, τα ραντεβού όσο πηγαίνουμε είναι και λιγότερα, γιατί μειώνεται και η ζήτηση. Έτσι, έχω ανακοινώσει τα ποσοστά της αναμνηστικής δόσης, που σε αυτούς που λύγει το περιστατικό είμαστε στο 96%.
Άρα είναι πολύ λίγοι αυτοί που πλέον αναζητούν την αναμνηστική δόση, με τον κυριότερο λόγο είναι γιατί την έχουν κάνει. Έτσι, άρα μειώνεται. Συνεχίζουμε να παίρνουμε κάποια ραντεβού πρώτης δόσης, 1500 περίπου την ημέρα, είναι λιγότερο. Όσο προχωράμε είναι και λιγότερο, λογικό είναι αυτό. Ακόμη και με αυτά τα νούμερα, η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εμβολιασμούς, αλλά από εδώ και πέρα θα είναι μια φθήνουσα πορεία των εμβολιασμών, γιατί ολοκληρώνεται, όπως το λέμε, η εμβολιαστική περίοδος. Ακόμη και όλοι όσοι έχουν μείνει ανεμβολίαστοι να πάνε, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα νούμερα που έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν 100 με 130.000 εμβολιασμοί την ημέρα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας την 5η 3 Μαρτίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.